κάθε ένα και στην κάθε μια συμπατριώτησά μου. Και να πω, αγαπητές συμπατριώτοι, σε αυτές τις εκλογές, τα κόμματα και οι ιδεολογίες, οι φανατισμοί του παρελθόντος, δεν μπορούν να προσδιορίσουν την επιλογή σου, ιδιαίτερα εδώ στη Θράκη, ειδικότερα στη Ροδόπη, όπου τα πληθυσμιακά και πολιτικά δεδομένα έχουν μεταβληθεί σημαντικά. Ένα λάθος μπορεί να γυρίσει πολλά χρόνια πίσω την περιοχή μας. Σε εποχές που επί δεκαετίες βιώσαμε την αδικία, την αδιαφορία της κεντρικής διοίκησης, την εγκατάλειψη, μένοντας περίπου 50 χρόνια έξω από τα κέντρα των αποφάσεων. Η ψήφος αγανάκτησης, η τιμωρητική ψήφος, η έκφραση διαμαρτυρίας, η αποχή μπορεί να σε αφήσουν χωρίς εκπρόσωπο στην κρίσιμη περίοδο που θα ακολουθήσει. Η πολυδιάσπαση δυνάμεων και η φυγή στα μικρά κόμματα μπορεί να καταστρέψει τη δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπηση μεταξύ των σύνοικων στοιχείων, μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, και αυτό βεβαίως θα αποβεί σε βάρος και των δύο ομάδων και κυρίως σε βάρος του τόπου μας. Δεν ζητώ από τον συμπολίτη της Ροδόπης να επιβραβεύσει λάθη και παραλήψεις, ούτε να εγκρίνει σκληρές πολιτικές που συχνά μας επευλήθησαν λόγω εκτάκτου ανάγκης. Ζητώ όμως να αναγνωρίσει έναν αδιάκοπο αγώνα που κάνουμε τα τελευταία χρόνια για την Ελλάδα κόντρα στην ανοριμότητα της αντιπολίτευσης, της Μίζωνος αλλά και της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης. Ζητώ να αναγνωρίσει ένα διαρκή αγώνα που κάνω εγώ προσωπικά μαζί με τους συνεργάτες μου για τη Ροδόπη μας, κόντρα ακόμα και σε ανεύθυνες αποφάσεις της κεντρικής διοικήσεως. Ζητώ να θυμηθεί ότι πριν την κρίση, όταν συμμετείχα στην κυβέρνηση, ανταπέδωσα με έργα για τον τόπο και πράξεις για τους ανθρώπους του την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου. Δεν ξέχασα ποτέ από πού ξεκίνησα και πού πρέπει να πάω. Ζητώ να θυμηθεί ότι στις δύσκολες περιόδους που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, στάθηκα με όλες μου τις δυνάμεις δίπλα στους συμπατριώτες μου που δοκιμάζονται. Δεν δίστασα να συγκρουστώ για τα δικά τους δίκαια και συμφέροντα του τόπου μου, ακόμα και με τη δική μας κυβέρνηση, επιδιώκοντας αποτελεσματικά σε αρκετές περιπτώσεις τη διόρθωση λαθών και την αποκατάσταση παραλήψεων. Θυμίζω χαρακτηριστικά την επαναλειτουργία της σχολής αστυνομίας, την κατάργηση ουσιαστικά για τον χρόνο των μεταγραφών και τον περιορισμό τους φέτος, τις άμεσες αποζημιώσεις προς τους αγρότες οι οποίοι πλήγονται, επίσης την έναρξη λειτουργίας του κάθετου άξονα που ήταν έργο πολλών έτσι, που το προσδοκούσαν πάρα πολλές γενιές στην περιοχή και πολλά άλλα. Ζητώ να θυμηθεί ο κάθε Ροδοπίτης ότι ως βουλευτής Ροδόπης από την πρώτη μέρα ουδέποτε διέκρινα τους συμπολίτες μου με κριτήριο του αν με ψήφισαν ή όχι, αλλά ανταποκρίθηκα με πνεύμα δικαίου και με αίσθημα αλληλεγγύης όπου μπορούσα κάθε φορά με τις δυνάμεις που διέθετα. Όλο αυτό το διάστημα στήριξα και συνεχίζω να στηρίζω κριτικά την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά στην εθνική προσπάθεια την οποία κάνει. Χωρίς όμως να διστάσω ούτε στιγμή να λέω τις απόψεις μου στα σημεία εκείνα που διαφωνούσα. Όταν χρειάστηκε να υπερασπιστώ τις πολιτικές αξίες, τις οποίες πιστεύω από παιδί, τις αξίες που προωθούν την κοινωνική οικονομία της αγοράς και την κοινωνική δικαιοσύνη, ή πολύ περισσότερο τα συμφέροντα της ιδιαίτερης μου πατρίδας της Θράκης, δεν σκέφτηκα την καρέκλα, αλλά τους ανθρώπους, δηλαδή τους συμπατριώτες μου που μου την εμπιστεύτηκαν. Αγαπητοί συμπατριώτες, σε λίγο η μεγαλύτερη κρίση που βίωσε ο Ελληνισμός μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα είναι παρελθόν. Οι τοπικές κοινωνίες που θα έχουν ισχυρή εκπροσώπηση θα διεκδικήσουν αποκατάσταση αδικιών και φυσικά το μερίδιο που τους ανήκει από το μέλλον. Αν η Ροδόπη στην εποχή που σε λίγο ξεκινά δεν έχει ισχυρή εκπροσώπηση, κινδυνεύει να επιστρέψει στην εποχή της εγκατάλειψης και της αδικίας. Αντίθετα, αν λειτουργήσουμε όλοι μαζί, συνειδητοποιημένα και ενωτικά, τοπικά και εθνικά, ένας για όλους και όλοι για έναν, τότε είμαι βέβαιος ότι στην εποχή που ξεκινά για την Ελλάδα, η Ροδόπη θα παίξει ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εμπιστεύομαι.